Το αγαπημένο νησί της Σκαίας. Ναι. Εκεί που ο καταδυτικός τουρισμός νομίζω ότι κυριαρχεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς είναι γνωστό ότι πέριξ του νησιού υπάρχουν πολλά ναυάγια τα οποία μπορεί κάποιος έχοντας έτσι τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις σχετικές άδειες να τα επισκεφθεί και να τα δει. Μάλιστα. Και το βίντεο που ανέβασε ο Δήμος Σκαίας θα μας βάλει νομίζω στο κλίμα για το τι ακριβώς μπορούν να δουν όσοι βρεθούν στο νησί, καθώς τα ναυάγια θα βγουν κατά κάποιο τρόπο στη στεριά. Τέλεια. Να πάμε στον κύριο Γιάννη Τζαβελάκο, ο οποίος είναι σύμβουλος του Δημάρχου για τον καταδυτικό τουρισμό. Τι κάνετε, καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Της Δημάρχου, της κυρίας Βελισσαροπούλου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξαναμιλήσει και στο παρελθόν και σταθήκαμε λίγο σε αυτό τον θεματικό τουρισμό, καταδυτικός τουρισμός, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Και μας δείχνετε το δρόμο, η αλήθεια είναι. Προσπαθούμε. Είναι αρκετά χρόνια τώρα που έχουμε κάνει και ένα μεγάλο το Δήμος, έχοντας και την του Αιγαίου. Και παράλληλα και τεσσάρων υπουργείων που είναι συναρμόδια, αναπτύξουμε αυτό το πολύ θεματικού τουρισμού του καταδυτικού. Θέλω λίγο μεταφέρετε λίγο στο εσωτερικό του σχεδιασμού σας, καθώς το να προχωρήσετε στην ανάδειξη του καταδυτικού τουρισμού. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει εκπονηθεί ένας σχεδιασμός εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να καταλήξουμε και στο συμπέρασμα το εξής, ότι οτιδήποτε θέλουμε να πετύχουμε, πρέπει να υπάρξει και μια προεργασία, ένα σχεδιασμός. Δεν σχεδιάζουμε κάτι το Μάιο και το υλοποιούμε τον Ιούνιο. Πράγματι, υπήρξε μια μακρά περίοδος κατά την οποία έγινε τεκμηρίωση απαγγελιών. Το Υπουργείο Πολιτισμού, που είναι αρμόδιο για την τεκμηρίωση, λειτουργούσε πολύ προκειμένου να το εκλογήσει και να πει και να αποφασιστοποιήσει τα δεδομένα σχετικά με την τεκμηρίωση του Αγίου. Κύριε Τζαβελάκο, βλέπουμε ένα σχετικό βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί έτσι από τον Δήμο Σκαίας και είναι διαθέσιμο για όποιον επιθυμεί και στους ιστοτόπους που διαθέτει ο Δήμος. Έχουν τοποθετηθεί έτσι οθόνες με πληροφορίες για τα ναυάγια. Πόσα περίπου ναυάγια περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση και σε ποια σημεία του νησιού μπορεί κάποιος να τα δει και να μάθει περισσότερες πληροφορίες για αυτά. Έχουμε κάνει λοιπόν φέτος μια πέθρια φωτογραφίες για τα ναυάγια τα οποία βρίσκονται χειρισμένα και εσύ, αλλά και με παρόμοια θεματολογία. Φωτογραφίες έχουν σχέση με θάλασσα και με παράδοση, με τους φάρους εδώ του νησιού. Μπορεί να σκεφτεί κανείς και να δει φωτογραφίες του λιμανιού, της Κορυσίας, κάποιες απάντες βρίσκονται κεντρεμένες και στο δεύτερο λιμανάκι του Αγίου Νικολάου, το Βουρκάρι. Τα περισσότερα όμως από αυτά βρίσκονται τοποθετημένα σε υπαίθριους χώρους στην Κορυσία. Μάλιστα. Και μέχρι πότε ίσως θα είναι διαθέσιμη έτσι η έκθεση για να μέχρι την τέλος καλοκαιριού, νομίζω 31 Αυγούστου. Σωστά, μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι βέβαια εύθερη η πρόσβαση. Δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο. Μπορεί οποιοδήποτε να την επισκεφτεί την έκθεση. Οι φωτογραφίες φωτίζονται σε πάρα πολύ ωραία stands. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Τζαβελάκη, να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Μας δείχνετε το δρόμο σε πολλές περιπτώσεις, τα πηγαίνετε περίφημα και σίγουρα γνωστή σε όλη την Ελλάδα για αυτό το κομμάτι του καταδυτικού τουρισμού. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εμείς εδώ στο νησί, στο Δήμο, στην τοπική κοινωνία δουλεύουμε επιμελώς για κάποια πράγματα και πιστεύουμε ότι θα έχουμε κι άλλες εκδηλώσεις. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά.